και στη δική μας εκπομπή. Να τον βγάλουμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχει αφήσει για λίγο να παρέμβει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιώργο μου, τα συλληπιτήρια στην οικογένειά σου, στην αδελφή σου, για την τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν ακριβώς λίγες ώρες πριν να βρεθεί η σωρός της αδελφής σου. Θέλω πραγματικά να μου πεις ποια είναι τα δικά σας ερωτηματικά και αν εσείς συνεχίζετε να πιστεύετε ότι επρόκειτο για αυτοχειρία. Δεν πιστεύετε ότι πρόκειται για αυτοχειρία, αλλά για εγκληματική ενέργεια. Εννοείται ότι αυτό πιστεύουμε, αυτό δηλώσαμε και το δηλώνουμε. Και σήμερα μάλιστα που έδωσε ο ανιψιός μου κατάρτιση που δεν είχε δώσει συμπληρωματική, λόγω που δεν είχε δώσει, έπρεπε να κλείσει εκεί ο φάκελος των καταθέσεων της οικογένειας. Είμαστε αυτή τη άποψη. Ποια είναι τα μεγάλα σας ερωτηματικά? Πριν ο Γιώργος Σόμπολος μας ανέφερε για ένα υλικό το οποίο υπάρχει σε πολύ κοντινή απόσταση από εκεί που βρέθηκε η σωρός της αδελφής σας, όπου ουσιαστικά η αστυνομία δεν το είχε πάρει ή δεν είχε πάει να το αναζητήσει τις προηγούμενες μέρες, καθώς έχουν περάσει ήδη 2 μέρες. Παρ' όλα αυτά ισχυρίζεται ότι ο καταστηματάρχης ότι το υλικό είναι πολύ καθαρό. Δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι η αστυνομία καθυστέρησε, γιατί ότι ενδεχομένως κάνει σωστά τη δουλειά που κάνει και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Βλέπω τις ενέργειές τους, αλλά είναι αυτό που είχα πει εξ αρχής. Δεν ξέρω πού κόλλησε το όλο θέμα, ότι πρέπει να εστιάσουμε εκεί που είχαμε έστω και προφορική ενημέρωση από το πάνω. Κάπου εκεί βρίσκεται το όλο θέμα. Και από εκεί και πέρα χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Γιώργο, είμαι ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Συλληπιτήρια για την αρχή. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Μετά, εφόσον βρέθηκε η Ειρήνη στο αυτοκίνητο, φαντάζομαι, εικάζω ότι έχεις πολλά ερωτηματικά για το αν υπάρχουν εκεί πράγματα που δεν έγιναν από την αστυνομία ή όχι. Να σου θέσω ένα ερώτημα και θέλω να απαντήσεις ειλικρινά. Αν μπορείς. Εκ των υστέρων από την αστυνομία, δηλαδή, υστέρων, αν δεν έγιναν. Υστέρων. Εκ των υστέρων, ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι δεν όχι. Έγινε. Εντάξει, ρώτησα με. Έγιναν όλα όπως έπρεπε. Δημήτρη, δεν το ξέρω. Θεωρώ όμως ότι μετά που βρέθηκε έγιναν όλα όπως έγινε. Δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι δεν έγιναν όπως έγινε. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο. Το θέμα ήταν το πριν που δεν εισακούστηκα. Ναι. Πάνω σε αυτό, κύριε. Γι' αυτό είναι με το κουμέντο που λέω ότι δεν εισακούστηκα. Το ξέρω. Μέσα από την αστυνομία. Το γνωρίζω. Μισό λεπτάκι, το με ντοκουμέντο να το καταλάβω. Ναι. Με ντοκουμέντο, όταν λες, Γιώργο μου. Ότι ήταν, είχαμε μια επίσημη ενημέρωση, εγώ προσωπικά, ότι ψάχνουμε σε λάθος σημείο. Μάλιστα. Την πρωτοχρονιά. Σε μεγάλο ευρώ σημείο, έτσι, εντάξει, δεν είναι συγκεκριμένο, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο κοντά στο σημείο που εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι... Επειδή έχουν ακουστεί πολλά τον τελευταίο καιρό και είναι ωραίο να μας πει έστω αυτά τα 5 λεπτά που θα τον έχουμε στη διάθεσή μας, ποια ψέματα και ποιες αλήθειες ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα. Αυτό που λέει η Ζήνα, Γιώργο, δηλαδή ότι ακούστηκε ότι σας είχε στείλει τους κωδικούς για τους λογαριασμούς. Ακούστηκε ότι σας είχε... Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει, δεν ισχύει, δεν ισχύει, στο επιβεβαιώνω εγώ. Ότι πήρες μήνυμα στο κινητό σου για τους κωδικούς των τραπεζών. Και ότι σου έγραφε να προσέχεις τα παιδιά. Όχι σε μένα. Όχι. Καθόλου. Τίποτε. Εμένα, εγώ, το τελευταίο μήνυμα, τηλεφώνημα μάλλον, ήταν Πέμπτη που μιλήσαμε. Της έδωσε μια εντολή να κάνει κάποια δουλειά τη Δευτέρα που θα γίναγε στην επαρχία. Διαλάγαμε και εκεί κλείσαμε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο της έχει βρεθεί, τι σας έχει πει η αστυνομία? Όχι. Ούτε το τηλέφωνο της. Άρα βλέπετε ότι επιβεβαιώνεται αυτό που είπε πριν ο Γιώργος Σόμπολος, αλλά και ότι δεν ουδέποτε έστειλε ο συγκεκριμένος αδελφός μήνυμα στην αδελφή του να προσέχει τους κωδικούς, τα παιδιά. Αυτή είναι η κωδική και να προσέχει τα παιδιά. Να προσέχει τα παιδιά. Δεν υπάρχει μήνυμα στο κινητό του Γιώργου. Γιώργο, κάτι θέλεις να ρωτήσεις? Είμαι σε δύσκολη θέση, γιατί πορευόμαστε πάντα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε εμείς από την πλευρά της αστυνομίας. Και από τα στοιχεία που έχουμε από την αστυνομία, οι πληροφορίες μάλλον, τις οποίες έχουμε γίνει εμείς τουλάχιστον κοινωνοί, είναι ότι
είτε έχει σταλεί μήνυμα, είτε ότι έχει υποθεί. Αλλά μπορεί να είναι λάθος διαρροή. Ναι, γιατί ο ίδιος ο Γιώργος αναφέρει ότι δεν έχει πάρει μήνυμα. Δεν έχει πάρει μήνυμα. Από τη στιγμή, και γίνεται μπαλάκι τις τελευταίες μέρες, ότι δεν έχει στείλει. Δεν έχει πάρει μήνυμα ο Γιώργος, το λέει ξεκάθαρα. Δεν λέει ψέματα. Από τη στιγμή που το λέει, οφείλουμε να το δεχθούμε. Απλά λέω εγώ ότι μέσα στο κομμάτι της δικογραφίας υπάρχει μια τέτοια. Ποιος το κατέθεσε όμως αυτό, έχει σημασία. Γιατί ο ίδιος δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουμε να το. Καλά έκανε και το ρώτησε και η Ζήνα τον Γιώργο, αν υπάρχει. Πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουν υποθεί πάρα πολλά. Εγώ θέλω να μου πει ο Γιώργος ποια είναι τα δικά του ερωτηματικά, δηλαδή τα μεγάλα σου ερωτήματα αυτή τη στιγμή για το θάνατο της αδελφής σου. Γιατί θυμάσαι τι συζητούσαμε, μήπως η αδελφή μου ξέφυγε μια στροφή και έχει πάθει κάτι σε ένα γκρεμό. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το σενάριο. Μήπως έχει συμβεί κάτι το οποίο θα είναι δυσάρεστο. Μήπως έχει πάει κάπου και δεν μας έχει ενημερώσει κάτι το οποίο από την αρχή είπατε ότι δεν παίζει καθόλου σαν σενάριο. Ήταν ευτυχισμένη και μάλιστα ο γιος της μας είχε πει κιόλας ότι για τις γιορτές είχε πάει στην Αθήνα και είχαν πάει σε θέατρα και είχαν περάσει περίφημα. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα για μένα. Για σας ποια είναι? Ακριβώς αυτά που είπατε, τα ίδια ακριβώς. Και για μας είναι τα ερωτήματα, αυτά που γεννιούνται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ευτυχισμένος, ο οποίος είχε κάνει και συγκεκριμένες κινήσεις και ψάχνω να βρω τώρα, θα το δω με την τράπεζα να μου το επιτρέψει, πρέπει να έχει κλείσει ήδη και εισιτήριο για τη Γαλλία να πάει τέλος του μήνα με την κόρη της, γιατί το ψάχναμε να βρούμε κάποιο πακέτο να δούνε για τα πανεπιστήμια, που σημαίνει ότι ήταν project ongoing, δηλαδή έτρεχε η διαδικασία. Και δεν μπορεί ξαφνικά και δύο μέρες πριν να διασκεδάζει. Και το ξέρω ότι εσωτερική πληροφόρηση δική μας οικογενειακή. Και σε δύο μέρες ξαφνικά να αλλάζει ο χαρακτήρας της και να τρελαίνεται, ας το πούμε έτσι, αν είναι αυτό που ακούγεται, ότι κάτι έκανε από μόνη της. Τώρα, είναι θέμα υγείας και κατέληξε εκεί πέρα, πήγε κάπου και είναι στα διαδεσία και έγινε ότι έγινε. Πάντως, αυτό δεν είμαι σίγουρος, διότι αυτό που είδα εγώ. Το σημείο του εγκλήματος, ναι, γιατί για μένα είναι έγκλημα, δεν ήταν η αδερφή μου. Θα μην το ξαναπώ. Κύριε Λαγούδη. Σημαντικό να πει τώρα ο Γιώργος ο Λαγούδης, τι είδες Γιώργο στο σημείο στην αδερφή σου. Ναι. Είδα ένα σώμα κανονικό, όσο μπορούσε να το δείτε ένα νύχτα, έτσι και όσο μπορούσαμε να δούμε στο σκοτάδι, και ήταν ένα τελείως παραμορφωμένο κεφάλι. Παραμορφωμένο κεφάλι, σώμα όπως ήταν. Ναι. Κύριε Λαγούδη, επίσης. Και λίγα εγκάβματα στα χέρια, μικρά. Στα δάχτυλα. Αυτό το είδα βέβαια χθες. Αλλά οκ. Okay. Επειδή δεν αναφέρεστε κάτι, στο σημείο ήταν του εγκλήματος. Έντονο, αλλά. Σας λέω τι είδα. Αυτό που είδα την πρώτη φορά και έπαθα το σοκ ήταν ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να το έκανε η αδερφή μου. Πέρα από όλα τα άλλα που πιστεύει ο επιβρύτερος κόσμος, αλλά και εγώ προσωπικά που με αδερφώσει και μεγαλώσαμε μαζί. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Στο δισεκατομμύριο. Ήταν ένας στρατηγός. Ο στρατηγός δεν εγκαταλείπει το καράβι όταν δίνει τις μάχες και τις κερδίζει. Ούτε ήταν καπετάνιος ένα καράβι που βουλιάζει να πει ότι πέφτει έστω και τελευταίος. Αυτό το καράβι το πήγαινε το υπεροκειάνιο και έτρεχε. Κύριε Λαγούδη, επειδή αναφερθήκατε στο σημείο του εγκλήματος, δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σας θέσω. Θέλω να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Ναι. Δύο ερωτήσεις τελευταίες. Η μία είναι, εάν συνήθιζε να πηγαίνει, γιατί ακούστηκε ότι είναι το αγαπημένο της μέρος που πηγαίνει εκεί όταν θέλει να πήγαινε, όταν ήθελε να χαλαρώσει. Και δεύτερον, αν ισχύει ότι εσείς οι ίδιοι δηλώσατε κάπου ότι προσωπική σας πεποίθηση είναι ότι αλλού δολοφόνησαν την αδελφή σας από τη στιγμή που κάνετε λόγο για δολοφονία και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο σημείο που τελικά βρέθηκε. Σίγουρα το σημείο αυτό θεωρώ ότι δεν πάνε ούτε φαντάσματα. Διότι να πάει ένα αυτοκίνητο και η γυναίκα δεν πας ούτε άντρα. Αν πάτε και το δείτε, δεν και άντρας να είσαι, σε αυτό το χωματόδρομο, σε αυτό το μέρος δεν πας. Είναι τραγικό το μέρος. Μπορεί να έχει τη θάλασσα, τη λίμνη μπροστά μάλλον, αλλά καταρχήν το αυτοκίνητό της ήταν νόμος απαράβατος, το ξέρουμε, η οικογένειά της εμείς, ότι αυτό το μικρό αυτοκινητάκι ποτέ δεν έμπαινε σε χωματόδρομο. Είχε και το Passat, είχε και το αγροτικό, αν ήθελε να μπει σε χωματόδρομο. Δεν έμπαινε. Ένα. Δεύτερον, εκεί δεν πάει, φοβάσαι να πας και 10 άντρες μαζί να πάνε εκεί πέρα. Οπότε αυτά τα δύο θεωρώ ότι δεν θα τα έκανε ποτέ η αδερφή μου. Τώρα, αν είναι εγκληματική ενέργεια, ναι, έχω κάνει τις προτάσεις μου στην αστυνομία. Έχω
κάποια πράγματα που πιστεύω, δεν μπορώ να αποδείξω τίποτα, εικασίες κάνουμε, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σε εμένα, ενδείξεις έτσι όχι αποδείξεις, που είναι μια εγκληματική ενέργεια που μπορεί να έγινε σε κοντινή απόσταση από την περιοχή μου. Μάλιστα. Και όχι εδώ. Δηλαδή είναι να ξεκίνησε για κάπου αλλού, να πήγε κάπου αλλού, να την πήγαν κάπου αλλού, είτε με τη θέλησή της είτε παρά με τη θέλησή της, δεν το ξέρω. Πάντως κάτι άλλο να κρύβεται και όχι αυτό που φαίνεται. Και όχι αυτό που φαίνεται να